Ακόμη ένα νόσημα όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, ενώ το είχαμε ακούσει τα προηγούμενα χρόνια ότι βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή και ότι είναι πάρα πολύ κοντά μας, διαπιστώνουμε ότι πλέον έχει επεκταθεί από τη βόρεια πλευρά πλέον, Βουλγαρία και Ρουμανία. Είναι ένα νόσημα που προέρχεται και αυτό από την Αφρική, όπως τα νοσήματα που έχουν προσβάλει τις εκτροφές των υγροπροβάτων και τα βοηδή. Αυτό το νόσημα όμως είναι ένα νόσημα το οποίο προσβάλλει μόνο τους χείρους. Σε επαγρύπνηση που υπάρχει από την κτηνιατρική υπηρεσία και από την διεύθυνση κτηνιατρικής υπηρεσίας στην περιφέρεια, προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο κρούσμα στην χώρα μας και ιδιαίτερα στο νομό μας. Οι εκτροφές που υπάρχουν, οι χειροτροφικές εκτροφές που υπάρχουν είναι λίγες ως προς τον αριθμό τους, ελέγχονται και μέχρι τώρα δεν έχει κάτι που να μας ανησυχεί. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι στους άγριους χείρους που αυτοί μεταφέρονται ανάλογα με την τροφή που υπάρχει στην κάθε περιοχή και εκεί ίσως να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τους άγριους χείρους. Γι' αυτό και θέλουμε να επισπεύσουμε την προσοχή των κυνηγών εν ώψη της κυνηγητικής περίοδου που ξεκινάει μετά τις 20 Αυγούστου για τα φτερωτά θυράματα, αλλά και μετά τις 15 Σεπτεμβρίου που ξεκινάει και το κυνήγι των χείρων. Οι κυνηγοί που θα βγουν στα βουνά και θα θυρεύσουν θυράματα τέτοιου είδους ζώα, όπως είναι οι χείροι, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αν δουν κάτι ή πέσει κάτι στην αντίληψή τους, να ενημερώσουν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κύριε Δημάκη, μία ερώτηση. Εάν ομιγέννητο έρθει στη χώρα μας, ενώ εδώ στον Εύρο, εφαρμόζεται η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία ορίζει στα 20 να θανατωθεί όλο το κοπάδι εφόσον νοσήσει ένα ζώο? Αυτό βγαίνει κάθε χρόνο, όπως ξέρετε πολύ καλά, κατόπιν ευρωπαϊκής οδηγίας η ανάλογη οικία και εκεί μέσα υπάρχει και η νομοθεσία που επιβάλλει και τις κυρώσεις, να το πούμε, και τα μέτρα που πρέπει να ακολουθήσουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άρα προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ευελπιστούμε να μην έχουμε, να έχει τροφή στη Βουλγαρία, να μείνουν τα άγρια θεράματα εκεί, οι άγριοι χείροι εκεί. Εμάς εδώ η περιοχή δικιά μας φαίνεται ότι προς το παρόν καλύπτει σε τροφή τα θεράματα που υπάρχουν και τους άγριους χείρους και οπότε θα είναι και οι κυνηγοί λίγο και ακόμη περισσότερο προσεκτικοί για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε όσο γίνεται και αυτό το πρόβλημα πιο ανώδυνα για την περιοχή μας.